ο Νίκος, παιδιά, να πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Μην αρέσει να τα λέω όπως είναι. Όταν ξεκίνησε η εκπομπή του στο Sky για 2-3 χρόνια, έκανε όχι τεράστια επιτυχία, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε καθημερινή εκπομπή στην τηλεόραση. Τριαντάρια. Παίρνανε όλοι οι ποιοτικοί ηθοποιοί τηλέφωνο και σφαζόντουσαν για το ποιος θα πρωτοπάει. Οι εκπομπές αυτές που είναι μανιέρα, δύσκολα μπορούν να μείνουν για πάρα πολλά χρόνια στην επιφάνεια. Κάνει καμία εκπομπή. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν πάει καλά. Άρα λοιπόν και ο ίδιος όταν πάει μια εκπομπή 30, μην τρελαθούμε, δεν σταματάς. Να λέμε αλήθεια στον κόσμο. Μην τους κοροϊδεύουμε και λέμε παπατζιλίκια. Τζιτζιφιονιέ. Μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, ναι. Η εκπομπή τα τελευταία χρόνια δεν σας λέω ότι δεν πάει και χάλια, αλλά δεν κάνει τα νούμερα που έκανε. Και ο Νίκος ψάχνεται. Τους πρότεινε ο Νίκος λοιπόν να κάνει μια βραδινή εκπομπή. Από τους πρότεινε ή του πρότειναν. Τους πρότεινε. Ωραία. Το λέω ξεκάθαρα. Και κάθε πρωί δεν πρέπει να ξυπνάμε από το σπίτι. Ωραία. Ο Sky όμως για να παρουσιαστεί καλοπληρωμένο και πρώτη γραμμή στο συνομιλητή σου λέει: εμείς θέλουμε καθημερινή ζώνη. Δεν θέλουμε μια κοπική εβδομάδα. Ναι. Μπορεί να μην έρθουν τα λεφτά. Δεν τα βρήκανε και αποφάσισε ο άνθρωπος να μείνει εκτός ένα χρόνο. Τι σχέση έχει τώρα τα Τέμπη με μια απόφαση που έχει να κάνει με την τηλεθέαση, με μια απόφαση που έχει να κάνει με την τηλεθέαση. Δηλαδή, τι τα μπερδεύουμε όλα.